που διανύομαι. 2003 προς 4, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το λέω και το ξαναλέω πολλές φορές. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω. Έρχεται ένας γέροντας την ώρα που ήμουνα εδώ στο ναό, σας το έχω ξαναπεί, και όταν κάθισα στην ωραία πύλη κοίταζε έτσι με το χέρι. Τι κοιτάζετε γέροντα? Πω πω κόσμος, μου λέει. Και όταν βγήκε έξω εδώ στο μπαλκόνι ξανακοιτάζει και του λέω, τι κοιτάζετε γέροντα? Πω πω κόσμος, κόσμος. Πού τον βλέπετε γέροντα τον κόσμο? Μάλλον θα λέει, λέω, στην Αθήνα που κοιτάζει τα σπίτια και τις πολυκατοικίες. Κατέβηκε πιο κάτω και κατέβηκε εκεί στο βιβλιοπωλείο. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχανε. Μόνο ακόμα και τα σιδερένια τραπεζάκια είχαμε πάρει εμείς, είχαμε αγοράσει πλαστικά τραπεζάκια και καρέκλες πλαστικές σε σκαμπό για να κάθεται ο κόσμος, γιατί δεν υπήρχε ούτε τα παγκάκια, τίποτα, τίποτα. Κυπαρίσια και πέφτα, τίποτα άλλο, και γκρεμισμένη τύχη. Τότε λοιπόν κοίταζε τα σκαλιά και μου έλεγε, πω πω κόσμος, παπάδες, δεσποτάδες, κόσμος, κόσμος. Λέω, αυτός είναι θεότρελος, είπα μέσα μου. Όταν κατεβαίναμε λοιπόν κάτω για να τον αποβγάλω, όπως λέμε στην Κρήτη, εκεί στο εικονοστάσιο του Χριστού έκανε το σταυρό του και ύψωσε τα χέρια του ψηλά, χωρίς ακόμα να έχω βγάλει τον τίμιο σταυρό προς τους ανθρώπους, προς τον κόσμο. Ούτε κι εγώ ήξερα τι θα γινότανε. Όταν κατεβήκαμε κάτω στην πύλη, κάτω στην κεντρική είσοδο που ήταν ένα κοτετσόσυρμα τότε, μου είπε, άκου παιδί μου να δεις, μη λυπάσαι που σε έφερε ο Θεός εδώ, για κάποιο λόγο σε έφερε. Και μου είπε, εντεσπηλέεις και τε σοπές της γης. Και μετά μου είπε ότι δεν θα γίνει κανένας πόλεμος τώρα. Το 2004 που λέγανε τότε ότι όλοι θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν θα γίνουν όλα αυτά. Μας ειδοποιήσανε από το Άγιο Όρος, πείτε στον κόσμο ότι να μαζέψουν τροφές στα σπίτια τους, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει, θα σκοτωθούν οι άνθρωποι το ένα το άλλο. Είδανε άλλες μορφές, είδανε τούτο τον Άγιο, είδανε τούτο τον Άγιο, είδανε αυτόν, είδανε εκείνο. Κλείς τα αυτιά σου, μου λέει, παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα θα σε ειδοποιήσει και σένα ο θησαυρός αυτός που έχεις. Αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Και θα τρώτε κανονικά. Θα αναπτύσσεστε κανονικά. Όμως μετά από λίγα χρόνια, εσείς που τρώτε με χρυσά κουτάλια, τότε δεν θα συμβαίνει τίποτα άλλο αυτό. Αλλά θα πέσει η Ελλάδα μας στην πείνα, στον πόνο. Θα αυτοκτονούν άνθρωποι. Θα γίνονται πολλά και θα υπάρχουν πολλές ασθένειες. Και το ένα μικρόβιο θα είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Και δεν θα σταματάει, δεν θα έχει σταματημό. Γιατί, του λέω γέροντα, γιατί παιδί μου η ανθρωπότητα θα ξεχάσει τον Θεό. Αλλά έστω και ένας να προσεύχεται, τότε να ξέρεις ο Θεός θα λυπηθεί τον κόσμο και θα τον σώσει. Όπως τότε με την κυβωτό του Νόε, μου λέει. Τον κοίταξα πολύ καλά για να δω αν αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος ή Άγιος. Και τελικά όλα αυτά τα οποία μου είπε και τα οποία υπάρχει και συνέχεια για όλα αυτά, αλλά και με τη βοήθεια και τη χάρη του Τιμίου Σταυρού, όλα αυτά βγαίνουν αληθινές μαρτυρίες. Και δεν τα έγραψαν οι νεότεροι Άγιοι, αλλά τα έχει πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τα έχουν προειπεί άλλοι και εμείς τα παίρνουμε αυτά, τα εξηγούμε για να τα δίνουμε στον κόσμο, για να προσέχει ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα, αγαπητοί μου χριστιανοί, παίρνει ο καθένας το σταυρό του, τον σηκώνει στον ώμο του και προχωράει. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που να ζητήσει τη βοήθεια
και να πει «Έλα Κυριναί μου εδώ να μου σηκώσεις το σταυρό, γιατί δεν μπορώ, γιατί είναι βαρύς». Υπάρχουν τέτοιοι πολλοί Κυριναίοι. Υπάρχουν ιερείς μας, υπάρχουν άνθρωποι λαϊκοί, μοναχές ή μοναχοί, αλλά σε αυτή την εκκλησία υπάρχει και ένας Κυριναίος. Και ο Κυριναίος αυτός είναι ο ίδιος ο σταυρός. Το ίδιο το φως, που εκεί ο άνθρωπος δεν χάνεται, αλλά προχωράει μέσα στο φως για να τον φωτίζει και να μην πέσει ποτέ. Και θυμάμαι που είπε ο γέροντας, όταν θα έρθουν τέτοιες στιγμές, τότε όλοι οι άνθρωποι θα έρχονται και θα προφυλάσσονται εδώ, γιατί δεν θα τους πειράζει τίποτα. Εδώ σιωπώ, γιατί δεν κάνει να συνεχίσω. Γιατί σας μίλησα σήμερα για τον Τίμιο Σταυρό. Σας μίλησα για κάποιους γεροντάδες, αληθινούς γεροντάδες, γνήσιους γεροντάδες, χωρίς διδασκαλία και χωρίς θεολογία, αλλά με τη χάρη και τη φώτιση του Θεού και με τα διορατικά τους και προορατικά τους χαρίσματα. Και ο άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι, βαδίζομαι σαν άνθρωποι, αλλά ετούτες τις ώρες και κάθε ώρες από αυτή τη στιγμή και μετά, μπορούμε, σας παρακαλώ, να κάνουμε κάτι, όπως και εγώ το έμαθα αυτές τις ημέρες, να ζυγίζουμε τα πράγματα και μέσα στον πόνο μας, στη θλίψη μας, στη μελαγχολία μας, στο φόβο μας, να λέμε «Υπάρχει ο Θεός» και να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο.